Ακούτε τα podcast του 902.gr Όσοι είστε λίγο περισσότερο παρατηρητικοί, ξέρετε ότι το 21 είναι ο αγαπημένος αριθμός του podcast μας. Ο ΚΚΕ λοιπόν δεν αποκλείεται να έχει έναν ακόμα βουλευτή που θα τον πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ και στην επόμενη βουλή δεν θα έχει 20, αλλά 21 κομμονιστές για τη γνήσια λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας και αφήστε τους άλλους να ψάχνονται για το ποιος θα αναλάβει το Υπουργείο Αντιπολίτευσης. Όπως είναι λογικό, όλες αυτές τις μέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση για το αποτέλεσμα των εκλογών. Και είναι προφανέ ότι η άρχουσα τάξη, τα κόμματά τη και τα επιτελεία τη, σε αυτή τη συζήτηση θέλουν να επιβάλλουν τα δικά του κριτήρια. Είναι επίση προφανέ ότι αυτά τα κριτήρια προσπερνούν βασικά στοιχεία του εκλογικού αποτελέσματο, τα οποία αφορούν την εκλογική επίδοση του ΚΚΕ. Για παράδειγμα, περνά στα ψηλά ότι το ΚΚΕ έχει αύξηση κατά 101.000 ψήφου σε σχέση με τι εκλογέ του 2019. Όπω επίση περνά στα ψηλά ότι το ΚΚΕ διατηρεί την τρίτη θέση στην περιφέρεια Αττική, δηλαδή στο βασικό οικονομικό και πολιτικό κέντρο τη χώρα, στην περιοχή που συγκεντρώνει την πλειοψηφία τη εργατική τάξη και των λαϊκών στρωμάτων και προφανώ τη περιοχή όπου αναπτύχθηκαν μεγάλοι και σημαντικοί αγώνε. Αντίστοιχα αποτελέσματα καταγράφονται και σε άλλε περιοχέ όπου σημειώθηκαν αγωνιστικέ διεργασίε, όπω στα χωριά γύρω από τη Λάρκο, όπω στα χωριά τη Βόρεια Έβεια που σώθηκαν από τι πυρκαγιέ χάρη στη λαϊκή αυτενέργεια των κατοίκων, στην Α περιφέρεια Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα που έγινε το έγκλημα στα Τέμπε. Οι αναλύσει που ακούμε στα κανάλια προσπερνούν ότι στα ποιοτικά στοιχεία των exit polls αποτυπώνεται ότι η μεγάλη δεξαμενή των ψηφοφόρων του Κουκουέ προέρχεται από τι νέε και τι παραγωγικέ ηλικίε και πως τα ψηλότερα ποσοστά του τα καταγράφει το Κομμουνιστικό Κόμμα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στους ανέργους και στους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εδώ που τα λέμε, τα παραπάνω αποτελούν και τα μόνα θετικά στοιχεία μέσα σε ένα βέβαια πολύ αρνητικό συσχετισμό. Και είναι θετικά γιατί δείχνουν ότι υπάρχει ένα δυναμικό ρεύμα χειραφέτηση από τα κυρίαρχα διλήμματα που αναζητά διέξοδο πέρα από τα ασφικτικά όρια του συστήματο. Και γι' αυτό το λόγο ακουμπά στο κουκουέ στη δράση του, τις εκτιμήσεις του και την πρότασή του. Για να δούμε όμως ορισμένες ερμηνείες του αποτελέσματος που χρήζουν απαντήσεων. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει το υψηλό ποσοστό που κατέγραψε ως λευκή επιταγή για να επιταχύνει στο δρόμο που ήδη πήγαινε. Η Νέα Δημοκρατία έχει 158 έδρες, όσες ακριβώς είχε και τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Βέβαια, για να πας γκάζι σε ένα δρόμο πρέπει να μην βρίσκεις εμπόδια, αλλά εδώ τα εμπόδια θα τα βάλουμε εμείς. Ο λαό με τη δράση του και την παρέμβασή του. Άλλωστε και την προηγούμενη τετραετία, όποτε στήθηκαν εμπόδια, έτσι μπήκαν και έτσι θα ξαναμπούν και μάλιστα σε αυτή την υπόθεση έχουμε πιο δυνατό στήριγμα, δηλαδή πιο δυνατό το ΚΚΕ. Αυτό το αφήγημα τη Νέα Δημοκρατία ενίοτε εξειδικεύεται και κατά τμήμα ψηφοφόρων. Λένε για παράδειγμα διάφοροι τη Νέα Δημοκρατία πω το κόμμα του σάρωσε στη νεολαία, αφού στα exit polls, στι ηλικιακέ κατηγορίε έω 34 ετών, βγαίνει πρώτο κόμμα, παίρνοντα την πρωτιά από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να κατανοηθεί πάντω καλύτερα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει λευκή επιταγή, αξίζει να αναφερθούμε σε ορισμένα στοιχεία από δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν λίγο πριν τι εκλογέ τη 25η Ιουνίου. Α δούμε μια δημοσκόπηση λοιπόν που ακτινογραφούσε τι ηλικίε 17 έως 42 ετών, από όπου προκύπτουν τα εξή στοιχεία. Πρώτον, συνεχίζουν να επικρατούν αρνητικά συναισθήματα όπω οργή και απογοήτευση σε ποσοστό 58%. Δεύτερον, συνεχίζει η ακρίβεια να πετσοκόβει το λαϊκό εισόδημα. Τρίτον, ένα ποσοστό 26% απαντά πω για να πάει μπροστά η χώρα πρέπει να ανατραπεί η κατάσταση. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και τέταρτον, ένα 45% συνεχίζει να απαντά πω έχει αρνητική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για το ΝΑΤΟ αυτό το ποσοστό διαμορφώνεται στο 52%. Τώρα θα μου πει, βάζει το χέρι σου στη φωτιά για τα στοιχεία αυτά. Όχι. Αλλά όντω αποτυπώνουν μία τάση και ενισχύουν την εκτίμηση ότι η ψήφο που πήρε η Νέα Δημοκρατία και από νέου αλλά και μεγαλύτερου ηλικιακά ήταν ψήφο με βαριά καρδιά. Άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει πτώση 137.000 ψήφων από το 2019, παρά τη μεγάλη διαφορά τη από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν επίση πω υπάρχουν προποθέσει ώστε να δυναμώσει κι άλλο η οργανωμένη συλλογική δράση και εκεί θα καταθέσει το κουκουέ τη δυνάμει του. Τα παραπάνω στοιχεία και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αποδεικνύουν την ευρύτερη απήχηση που έχουν βασικέ θέσει του κόμματο πολύ πέρα από το εκλογικό του ποσοστό. Θα επανέλθουμε επίση σε ένα στοιχείο από έρευνα ανάμεσα στι δύο εκλογικέ αναμετρήσει που κατέγραφε πω ένα 30% θα ήθελε να ανέβει το κουκουέ στι εκλογέ του Ιουνίου. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν πάψει να ισχύουν και α το έχουν υπόψη του αυτό η κυβέρνηση και όλοι οι άλλοι. Η κινητικότητα ανάμεσα στου ψηφοφόρου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη στεγνή αριθμητική του ανάγνωση και φυσικά δεν αναιρούν ορισμένα βασικά κριτήρια που επιδρούν πάντα και αντικειμενικά στο εκάστοτε εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή τη στάθμη τη ταξική πάλη, την ανάπτυξη και το βαθμό ανασύνταξη του εργατικού κινήματο, τον εγχώριο και διεθνή συσχετισμό δυνάμεων. Σε συνέχεια, και όσον αφορά την νεολαία, υπάρχει και η ρετσέτα ότι η νεολαία στρέφεται στου Ναζί. Δεν ξέρουμε βέβαια γιατί δεν γίνεται τίτλο ότι η νεολαία στρέφεται στο κουκουέ, αφού στα exit poll το KK ε καταγράφεται πιο ψηλά από του ναζί σπαρτιάτε. Αν δεν σου αρέσει η πραγματικότητα, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα, ακόμα και αν γίνεσαι χορηγό των ναζί. Πάμε παρακάτω. Ορισμένοι, α πούμε, προοδευτικοί αναλυτέ δηλώνουν συγκλονισμένοι για το γεγονό ότι πλέον έχουμε, λένε, την πιο ακροδεξιά βουλή μετά την κατοχή. Μάλιστα. Δεν προσπερνά κανεί έτσι απλά το γεγονό ότι ενισχύθηκαν αυτέ οι ακροδεξίε και φασιστικέ δυνάμει, και είναι μεγάλο ζητούμενο η εξήγησή του και η αντιμετώπιση του. Αλλά φαίνεται πω κάποιοι ξεχνούν πολύ εύκολα και μάλλον ξεχνούν γιατί έτσι του συμφέρει. Για παράδειγμα, στι εκλογέ του Μαου του 2012, η ακροδεξιά και οι φασίστε συγκεντρωτικά είχαν πάνω από 22%. Πολύ περισσότερο δηλαδή από ό,τι σε αυτέ τι εκλογέ οι Ανέλ είχαν 10,6%, η Ναζιστική Χρυσή Αυγή 7%, το Λάος 2,9% και ο Τζίμερος 2,1%. Ωστόσο, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, σημειώνουμε και τα εξή. Στι εκλογέ του Μαου του 2012 ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στη Βουλή η Ναζιστική Χρυσή Αυγή, ενώ όπω είπαμε, οι ακροδεξί, η ακροδεξία Ανέλ επίση είχαν μπει στη Βουλή με ποσοστό μάλιστα μεγαλύτερο από 10%. Τότε λοιπόν, σε εκείνε τι εκλογέ, Εκτινάχθηκαν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώ ένα τμήμα του μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ που κατέρευσε, αλλά και απλή ψηφοφόρη μετακινήθηκαν προ τα εκεί. Σε εκείνε τι εκλογέ, λοιπόν, που ναζί και ακροδεξιά αθρηστικά στη Βουλή είχαν 18%, ο Τσίπρα, στι δηλώσει του για το εκλογικό αποτέλεσμα, όχι μόνο δεν είπε τίποτα για την είσοδο των Ναζί στη Βουλή για πρώτη φορά, αλλά ουσιαστικά του άθρησε στην αντιμνημονιακή πλειοψηφία. Είχε πει λοιπόν ότι τα κόμματα που έχουν ψηφίσει μνημόνια είναι μειοψηφία στη Βουλή. Το 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε δύο εκλογικέ αναμετρήσει, τελικά συγκυβέρνησε με ένα ακροδεξιό κόμμα, ενώ μέσα ήταν επίση και η Ναζιστική Χρυσή Αυγή, που τη έκανε και χατήρια τότε μέσω τη Κωνσταντοπούλου. Μέσα ήταν όμω και Ένωση Κεντρών, από την οποία, ή πιο σωστά και από την οποία, ξεπίδησε ο σημερινό επικεφαλή του κόμματο που λέγεται Σπαρτιάτε. Συνέχεια τη παραπάνω ανάλυση είναι και το εξή. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνολικά για την αριστερά, για τι προοδευτικέ δυνάμει. Έτσι λένε κάποιοι. Αυτό το είπε και ο Άδωνη βέβαια, σε μία από τι παρεμβάσει του. Το σχήμα των προοδευτικών δυνάμεων ουσιαστικά επιχειρεί να αθρήσει μήλα με πορτοκάλια. Εδώ συγχαίρεται το εξή ζήτημα. Ότι εργατικά λαϊκά στρώματα, δυνάμει με ιστορική αναφορά στο εργατικό κίνημα που αυτοπροσδιορίζονται ω αριστεροί ή προοδευτικοί, παραδοσιακά ακολουθούν τέτοια κόμματα. Αυτό όμω δεν καθορίζει το χαρακτήρα αυτών των δυνάμεων. Όπω για παράδειγμα, δεν έγινε κόμμα των εργαζομένων Νέα Δημοκρατία που πήρε ψηλά ποσοστά σε εργατικέ λαϊκέ γειτονιέ τη Αττική, μην τρελαθούμε και τελείω, γιατί ο πραγματικό διαχωρισμό στα κόμματα είναι το αν απορρίπτουν ή αν υπηρετούν του κοινού στρατηγικού στόχου των επιχειρηματικών ομήλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, ανεξάρτητα τι ταμπέλα φοράνε και τι διαφορετικέ ιστορικέ καταβολέ υπάρχουν. Για το σχήμα λοιπόν των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων, ό,τι ίσχυε προεκλογικά, ισχύει και μετεκλογικά. Το ΚΚΕ δεν μπορεί για παράδειγμα να αθρηστεί με τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που σε μεγάλο βαθμό στήριξαν την πολιτική και το νομοθετικό έργο τη Νέα Δημοκρατία. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να αθρηστεί γιατί έχει διαφορετικό πρόγραμμα εξουσία, έχει άλλη πρόταση στην κατεύθυνση τη σύγκρουση με την καπιταλιστική διοκτησία και εξουσία, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ενώ όλοι άλλοι παρά τι όποιε διαφοροποιήσει του, σε αυτά τα βασικά συναντιούνται. Το ΚΚΕ όμω σημειώνει άνοδο 100.000 ψήφων και περίπου 2,5% από το 2019. Οπότε ούτε με το λεγόμενο προοδευτικό χώρο μπορεί να θρηστεί, αλλά ακόμα και με τα στενά εκλογικά κριτήρια, ούτε στου ηττημένου. Αντίθετα, από το 2019. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία σε μικρότερο βαθμό έχουν απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ψήφων. Ο αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων δεν προκύπτει από το γεγονό ότι έπεσε η σοσιαλδημοκρατία. Αυτό που ιτήθηκε και χρεοκόπησε είναι η λογική ότι μπορεί να υπάρχει λύση προ όφελο του λαού μέσα στο πλαίσιο τη στρατηγική του κεφαλαίου, μέσα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων στην Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση και τον ΝΑΤΟ, μέσα στο πλαίσιο τελικά τη δικτατορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό και ελπίδα. Δεν είναι μια αναγέννηση τη σοσιαλδημοκρατία, που θα δούμε πολλά επεισόδια στο άμεσο μέλλον, και η αναζήτηση νέων ψευδεστήσεων, αλλά ο δρόμο προ τα μπρο, στη συμπόρευση με το ΚΚΕ, στην προοπτική τη σύγκρουση. Σε συνέχεια των παραπάνω, πάλι από το χώρο τη σοσιαλδημοκρατία, καταγράφεται πω πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί ο προοδευτικό χώρο είναι κατακαιρματισμένο. Δεν θα ξαναπούμε για τον τρόπο με τον οποίο Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά για μια στιγμή, ρε παιδιά. Οι προερχόμενοι από το Πασόκ που υπουργοποιήθηκαν ξανά από το Μιτσοτάκι που κατατάσσονται. Και γιατί ας πούμε δεν κατατάσσονται στον κατά αυτού προοδευτικό χώρο. Μήπως τελικά οι αποστάσεις που τους χωρίζουν είναι μερικά βήματα, λέμε τώρα εμείς. Πού έγκυται όμως αυτή η εφευρετικότητα επιχειρημάτων, ιδιαίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ, στο γεγονός ότι θέλει να κρύψει ορισμένα ουσιαστικά πολιτικά συμπεράσματα που προκύπτουν όσον αφορά στην αφεντιά του. Η στήριξή του σε βασικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο αθώωσε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ενίσχυσε τη λογική ότι όσα γίνονται σήμερα, όσο κακά κι αν είναι, όσο αρνητικά κι αν επιδρούν στις συνθήκες ζωής και δουλειάς, είναι τελικά μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Αυτή η απογοήτευση όχι μόνο εμπεδόθηκε από τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, αλλά οδήγησε το 2023 περισσότερους από 300.000 ψηφοφόρους σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ Κατευθείαν στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν το ρίχνει στα μυρολόγια γιατί μαζί με το ΠΑΣΟΚ αποτελούν του καλύτερου χορηγού τη Νέα Δημοκρατία. Η μόνη αδικία είναι πω ενώ τα τρόλ του μυρολογάνε, βλαστημάνε και βρίζουν τον κόσμο, βγαίνει ο εκλεγμένο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο επικρατεία Ευάγγελο Αποστολάκη και είπε μάλλον να δώσει μετεκλογικά μερικέ ακόμη ψήφου του ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ εκτιμώ ότι είναι μια καλή κυβέρνηση. Ε, θεωρώ ότι. Οι καλύτερε επιλογέ που μπορεί να γίνουν, γίνονται για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα και να πάει καλύτερα η χώρα. Ελπίζω και εκτιμώ ότι θα πάει πολύ καλά. Με συγχωρείτε. Είπατε ότι είναι μια καλή κυβέρνηση. Βεβαίω. Μα ακούγεται παράδοξο. Όχι, λέω ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε κύριε Παπλόπουλο, Γιατί δεν καταλαβαίνω. Τι είπατε. ανέθεσε η Νέα Δημοκρατία το Υπουργείο Αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σταθούμε τώρα στην άνοδο των Ναζί και τη ακροδεξιά. Έχουμε του θρησκόληπτου τη νίκη, του ψεκασμένου του Βελόπουλου και του Ναζί που ονομάζουν το κόμμα του Σπαρτιάτε. Η εξέλιξη όσον αφορά του ε, τελευταίου είναι κόλαφο για τη Νέα Δημοκρατία που κατά τα άλλα έβαλε νομικό φραγμό στην είσοδο των ναζιστικών κομμάτων στη Βουλή, στην οποία τελικά μπήκαν κανονικότατα από την πόρτα και όχι από το παράθυρο. Επιβεβαιώνεται πάλι το κουκουέ τόσο όσον αφορά το πώ αντιμετωπίζεται ο Ναζισμό όσο και για τι επιδιώξει τέτοιων επικίνδυνων διατάξεων σαν αυτέ που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, ξεβρακώνεται και η τότε στάση του ΣΥΡΙΖΑ που είχε το δικό του νομικό μαγικό ζωμό για τι ναζιστικέ οργανώσει, τη στιγμή που όλα μαρτυρούν πω ο ναζισμό έχει πάντα ρίζε στο ίδιο σύστημα και το αστικό κράτο, στην αστική δικαιοσύνη και στο λεγόμενο σκληρό πυρήνα του κράτου. Αλλά α μην παριστάνουν όλοι του έκπληκτου. Λίγε μέρε πριν τι εκλογέ, Είχαμε το πολύ νεκρό ναυάγιο με 600 μετανάστε και πρόσφυγε νεκρού. Τα αστικά επιτελεία, όταν του στέρεψαν τα δάκρυα, τόνιζαν πω δεν γίνεται να του πάρουμε όλου εδώ, στον βαθμό τη γνωστή πλέον χιδεότητα πω έρχονται οι μετανάστε και παίρνουν τα λίγα στενοφόρα που έχουμε. Α μην παριστάουν λοιπόν του έκπληκτου όλα τα αστικά κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει για πολιτική τη τον αντικομουνισμό, την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων των απαγορευμένων κομμουνιστικών κομμάτων και συμβόλων. Αυτό θα πει κάποιο ίσχυε και το 15 και το 10. Σωστό. Μόνο που αυτή η πολιτική οριμάζει και επιδρά πολύ διαφορετικά με το πέρασμα του χρόνου. Η θεωρία των δύο άκρων πλέον γίνεται ταινίε, βιβλία, αναθεώρηση τη ιστορία, τραγούδια, διδάσκεται σε σχολεία και πανεπιστήμια, βασικό περιεχόμενο εκπομπών. Αυτό είναι το κατάλληλο λύπασμα για να βγουν στην επιφάνεια αμόλυντοι φασίστε και η εγκληματική του ιδεολογία. Και για να προεκτείνουμε λίγο τη συζήτηση ω προ τι ευθύνε, να πούμε το εξή. Όχι, ρε παιδιά, δεν φταίμε όλοι. Δεν συγκυβέρνησαν όλοι με διάφορε εκτοχέ τη ακροδεξιά. Το έκαναν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν όλοι καλέ σχέσει με τα φασισταριά των διαφόρων ενώσεων αποστράτων. Έχουν καλέ σχέσει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χειροκροτούσαν όλοι του Ναζί του Αζόφ στη Βουλή. Χειροκροτούσαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πάντω. Για να πούμε την αλήθεια, περιμένουμε την εκτίμηση του βασικού απολογητή των πολιτικών προγόνων των σημερινών Ναζί για τον άνοδο του ναζισμού. Να βγει ο Μαρατζήτη από το ΣΥΡΙΖΑ να μα ανοίξει τα μάτια. Αν ετοίμαζε και καμιά εκπομπή μαζί με Καμένο και Αντόναρο, θα ήταν θαύμα. Όλοι μαζί λοιπόν του ξέπλυναν, όλοι μαζί καθυστέρησαν τη δίκη τη Χρυσή Αυγή, όλοι μαζί έκλειναν με διάφορου τρόπου το μάτι στην ψήφο των φασιστοειδών. Εμεί θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Στου δρόμου στα σωματεία, στι γειτονιέ, θα δώσουμε τη μάχη με περισσότερη πλέον πείρα για να απομονωθούν οι Ναζί και οι ιδέε του και οι πράξει του. Εκεί θα είναι το ΚΚΕ. Και θα είναι δυνατό με 100.000 περισσότερε ψήφου που κατακτήθηκαν στου αγώνε, στη Λάρκο, στην Ιφούντ, e στη Βολτ, στο Πέραμα και στη Μαλαματίνα. Στην αποτροπή εξώσεων στην ακύρωση εισόδου τη Πανεπιστημιακή Αστυνομία και στι κροτικέ τη Πανσπουδαστική Φοιτητικέ Εκλογέ. Στην πάλη ενάντια στην υπεριαλιστική εμπλοκή, στου αγώνε τη φτωχή αγροτιάς, στα χωριά τη Βόρεια Σέβια και στη Σταυρούπολη που δόθηκαν μεγάλε μάχε για την απομόνωση των Ναζί. Στη μάχη για να παρθούν πίσω απολύσει για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασία, στον αγώνα γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών για τα σύγχρονα μορφωτικά δικαιώματα και στον αγώνα για όλα τα σύγχρονα δικαιώματα του λαού. Με 2,5% άνοδο, με κάθε ψήφο να έχει να προσπεράσει εμπόδια, χρόνιες προκαταλήψεις, εκβιασμούς και καλοδιαφημισμένες χήμερες. Με 5 και ίσως 6 περισσότερους βουλευτές από το 2019 που θα βρεθούν εκεί που θα σηκώνει το ανάστημά του λαός. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στο ζωφερό τοπίο που διαμορφώθηκε, το ποσοστό του ΚΚΕ είναι ελπιδοφόρο και θα είναι ψήφο-ψήφο εκεί που πρέπει και εκεί που κρίνονται όλα. Στους δρόμους του αγώνα εμείς θα τα πούμε σύντομα. Μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.